Ονειρούπολη 2014-2015, για 10η συνεχόμενη χρονιά ο θεσμός αυτός συνεχίζει. Σ' αγγίζουν τα Χριστούγεννα, Μιχάλη Χατζηγιάννη? Μ' αγγίζουν πάρα πολύ, όπως και κάθε άνθρωπο. Είναι μια εποχή και μια περίοδος αγάπης, συναδέλφωσης, φιλανθρωπίας και ξέρεις, κάθε Χριστούγεννα γινόμαστε όλοι μας παιδιά και θυμόμαστε αυτά τα όμορφα Χριστούγεννα που περνάγαμε μικροί στα σπίτια μας, με την οικογένειά μας, αυτή η θαρπορία, αυτή τη μεγάλη ζεστασία της μαμάς και γενικά της οικογένειας, την ανταλλαγή των δώρων. Και εδώ στην Ονειρούπολη, που είναι τόσο ωραία εδώ στη Δράμα, εύχομαι τα όνειρα, μικρό και μεγάλο, να γίνονται πραγματικότητα. Mm-hmm. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, πώς περνούσες τα Χριστούγεννα? Ανέμελα, όμορφα, ξέγνιαστα, όπως κάθε παιδί. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο διαφορετικό έθιμο το οποίο δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Νομίζω ότι τουλάχιστον στα Χριστούγεννα έχουμε απόλυτη ταύτιση. Mm-hmm. Ο δημοτικός κήπος είναι κατάμεστος και όλοι περιμένουν την εμφάνισή σου. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία. Έριξε μια ματιά στον κόσμο έξω και είδα τι με περιμένει και ένιωσα μεγάλη χαρά και περηφάνεια που βρίσκομαι σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτό το μαγεμένο χωριό της Ονειρούπολης, εδώ στη Δράμα. Και έχω αρκετά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη της Δράμας, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις και εύχομαι και σήμερα να είναι άλλη μια ωραία συναυλία όπως και τις προηγούμενες. Μια παλιά χρονιά φεύγει το 2014 και έρχεται το 2015. Έχεις κάνει απολογισμό να μου πεις ποιες ήταν κορυφαίες στιγμές για σένα το 2014? Συνήθως δεν κάνω τέτοιο απολογισμό. Συνήθως κάνω τις ευχές μου και βάζω τα έτσι όσο επιτρέπεται και όσο γίνεται στις εποχές που ζούμε, τους στόχους για αυτά που έρχονται, για τις επόμενες χρονιές. Νομίζω ότι η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια χρονιά δύσκολη για όλους. Μια πραγματικότητα που μας δυσχεραίνει σε όλα τα επίπεδα και αν έχω κάτι που προσδοκώ και ελπίζω είναι μια κοινωνική αναδιάρθρωση, μια κοινωνική αναζωγόνηση, δηλαδή αυτό το πράγμα που μας ταλανίζει και βασανίζει όλη την κοινωνία να σταματήσει και οι άνθρωποι τελικά να επανέλθουν σε ένα φυσιολογικό, σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Αυτέ φαντάζομαι είναι και οι ευχές σου για το 2015. Θέλω μια αφιέρωση κλείνοντας, να μας αφιερώσεις ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που μου αρέσει να σας αφιερώσω? Τα τραγούδια μου δεν έχουν ευχετήρια μηνύματα. Συνήθως αφορούν την αγάπη και την αγάπη με τα πιο έτσι, δύσκολα και με τις πιο δύσκολες τέλος πάντων προσεγγίσεις της. Θα έλεγα ότι ένα τραγούδι που μου αρέσει είναι από την τελευταίο soundtrack του Όρκου Σιωπής που κυκλοφορεί τώρα όπου να είναι, λέγεται Δεύτερη Ζωή, και η ζωή με τα πάνω της, με τα κάτω της είναι πολύ ωραία και γιατί να μην είχαμε και μια δεύτερη και μια τρίτη. Ας την απολαύσουμε έτσι όπως είναι, ας ζούμε την κάθε στιγμή και ας τη γευτούμε όσο διαρκεί και όπως είναι. Κάνει, πες μου ένα αγαπημένο σου τραγούδι. Μόνο στα όνειρα. Μόνο στα όνειρα. Συνεχίζουμε κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και να είμαστε εδώ στη φίλη μας την... Ζωή. Έχεις έρθει απόψε εδώ για να απολαύσεις τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πες μου δύο αγαπημένα σου τραγούδια. Το κάτι δυνατό και το χέρια ψηλά. Τώρα αυτό είναι παλιό, αλλά έχει μείνει. Έχει μείνει πραγματικά, χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Και συνεχίζουμε. Βλέπουμε όλες τις ηλικίες να έχουν έρθει να απολαύσουν Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γεια σου. Πώς σε λένε? Σαβίνα. Πώς? Σαβίνα. Α, και τι ωραίο όνομα, γιόρταζες κιόλας. Για πες μου λοιπόν, γιατί έχεις έρθει απόψε εδώ στην Ονειρούπολη? Για να δω το Χατζηγιάννη. Το Χατζηγιάννη. Εσένα πώς σε λένε? Πόπι. Πες μου γιατί έχεις έρθει απόψε. Για το Χατζηγιάννη. Για το Χατζηγιάννη, πες μου έτσι, τι σου αρέσει περισσότερο? Πάρα στα τραγούδια, δεν είναι πολύ ωραία. Και ο τραγουδιστής πολύ καλός. Πες μου μερικά τραγούδια έτσι που σου αρέσει. Και ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και άλλα πολλά που είναι... Όνειρο ήταν, πάρα πολλά. Είναι τέλειος. Τέλος, και, ειδικά, γι' αυτό... ναι, και ειδικά εδώ πέρα που μας ήρθε τώρα είναι η μεγάλη μας χαρά. Από τη Δράμα είστε? Από τη Δράμα, ναι. Είμαι στο δρόμο σου, φαναριά πέρασες και απλά προσπέρασες χωρίς να πεις ένα γεια. Ζήσω ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι ονειρεύεσαι, κάνε πως καίγεσαι με μια καινούργια φωτιά. Μα
σε διάβασα. Ξέρω τι πάγωσες. Αυτό που χάλασες δεν θα το βρεις πουθένα. Μέσα σου βρίσκομαι. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάρω αν με ψάξεις. Δεν γίνεται να με πετάξεις. Κι εσύ που έλεγες πως θα χτίσεις πάνω στην αγάπη, ή για μένα είσαι πια μια γυρισμένη πλάτη, μια μάχη που δεν θα κερδίσω. Και πες πάνω μου τώρα τι δικό σου έχει μείνει. Τι πετάς και τι φοβάσαι, τι σου βγάζω, τι θυμάσαι. Όσο θες να σε μισήσω, αν μπορείς να κάνεις πίσω. Ποιος είμαι εγώ για να σε κρίνω. Εδώ θα μείνω. Χίλια κομμάτια να με σπάσεις. Όσο θες να διασκεδάσεις. Εδώ θα περνήσω.